Ευρωλίγκες. Τον κάναμε παίχτη. Είδες, θα προλάβεις να πάρεις και μερικά ακόμη, πώς το βλέπεις. Εντάξει, εντάξει, δόξα τω Θεώ έχουμε πάρει καλά και είναι πολύ ωραίο το συνέστημα. Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. And I am really very happy and very proud that I have this guy close to me. Because he is captain of the team, he is leader of the team and he knows what he needs to do if he wants to be one more time in final. Πατήστε για την νίκη. Επιθετικό rebound, παράταση. Ένα φοβερό φινάλε με το Διαμαντίδη να φέρνει το μάτι στην παράταση. Απίστευτο και όμως αληθινό. Διαμαντίδης από μακριά στα 5 δευτερόλεπτα. 3-3. Φοβερό. Φοβερό κρεσέντο του Διαμαντίδη. Εδώ Διαμαντίδη. Σηκώνα 13. Μέσα στο 1,30. Μπράβο τη λήξη ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Αυτός ο τεράστιος παίκτης. Διαμαντίδης τώρα για 3 και πάλι εύστοχος. Πήρε την παγκέτα πάλι ο αρχηγός του. Έτσι σε θέση να ελπίζει, αλλά ο Διαμαντίδης επιμένει. Τέταρτο τρίποντο από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Στον Διαμαντίδη, 6 δεύτερα ακόμα, τρέχει ο αρχηγός. Ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής. Ο Άκερ πατάει γερά και η τάπα του Διαμαντίδη. Η τάπα του Διαμαντίδη που ίσως κρίνει το παιχνίδι. 3 κακό σουτ, μαζί με Διαμαντίδη θα βρει την πάρα στο καλάθι. 5 και 2. Θα πάει πάλι μέσα. Κάποιος θα το συλλάβει τώρα. Αυτό ήταν η επίδειξη από τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης. Διαμαντίδης. Θα διασχίσει το γήπεδο, θα πετάξει την μπάλα από τη σέντρα. Καλά, πια απίστευτη φάση. Τι δεν έχουν δει τα μάτια μας από αυτό το παιδί. Το είδαμε και αυτό. Σούταρ από τη σέντρα ο αθεόφοβος. Πήρε το σκρίν από τον Μπέκοβιτς, πέρασε ανάμεσα από τον Σκορτσιανίτη. Προσπαθεί και ολοκληρώνει. Καταπλήξει την πλάτη τον Προκεφαλίδη. Νέο σούτ τριμπόντο από τον Διαμαντίδη. Όταν έπιανε στην Πορτογαλία. Όχι, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Και σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος και ευλογημένος που έχω φτάσει σε ένα σημείο και έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια πολύ. Από τότε που έχω έρθει σε αυτή την ομάδα, ναι. Σκέψη και τακτική. Αν θα λειτουργήσει, αν θα μπορέσει με αυτή τη ζώνη να γυρίσει. Ο Διαμαντίδης είναι σούπερ ακόμα ένα τρίποντο. Αν θα σηκώσει την κούπα, οφείσει και θέσει αρχηγός του ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ή αν θα γίνει αλλαγή σκύπτρων που θα γίνει, θα είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης, αυτός που όπως και το Μάρτιο στον κλειστό του ελληνικού μετά τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας θα σηκώσει την κούπα. Απολαύστε τον. Καλή κοντά του τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον αναγκάζει και πάει μαζί του Αλβέρτη. Μαζί λοιπόν οι δύο πολύ μεγάλοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού απάντησαν τον άλλον. Ποιος, βάλ το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε! Βάλ το αγόρι μου! Όπως τότε! Μελώστε! Μελώστε! Ο Διαμαντίδη! Η τάπα του Διαμαντίδη διορθώνει με τον Άδος!
rebound και δύο κλεψίματα και έξι κερδισμένα φάουλ, έτσι. Εδώ ο Περπέρο που βγάζει μια εξαιρετική άμυνα. Αποδεικνύοντας για πρώτη φορά ότι Διαμαντίδης δεν σημαίνει σκοράρισμα, σημαίνει τα πάντα. Rebound, άμυνα, δημιουργία. Για τις δύο ομάδες κλέβει ο Διαμαντίδης από τον βλαωμένο στραφή στο Μπατίστ που θα ισοφαρίσει, θα κερδίσει και το φάουλ. Διαμαντίδης με τα χέρια σαν μπλοκάτια που έχει, κοιτάξτε εδώ πώς κλέβει από τον Κροάτη. Μάτια μας από αυτό το παιδί, το είδαμε και αυτό.